Λίγο πριν το πρώτο σχολικό κουδούνι χτυπήσει, η εκστρατεία επιστροφής στο σχολείο με ελπίδα βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών, στο πλευρό όλων αυτών των μαθητών που βιώνουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Στόχος της εκστρατείας, που αποτελεί πρωτοβουλία του ανθρωπιστικού οργανισμού Hope for Children και μέρος του ευρύτερου προγράμματος Εξάλληψη της παιδικής φτώχειας στην Κύπρο, είναι η προσφορά δωρεάν σχολικών ειδών σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Σύνθημά μας, που το έχουμε κάνει στόχο και τρόπο ζωής, είναι κανένα παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο χωρίς τα απαραίτητα είδη. Η εκστρατεία κατά την προηγούμενη χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη χάρη στην ανταπόκριση του κόσμου που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Με τις ποσότητες που έχουν συλλεχθεί, ο οργανισμός ήταν σε θέση την σχολική χρονιά 2014-2015 να παράσχει βοήθεια καθ' όλη την διάρκεια του έτους σε περισσότερους από 1.800 μαθητές. Η διαδικασία απλή. Όλοι μας εθελοντικά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας καλούμαστε να προσφέρουμε μια σχολική τσάντα, τετράδια, κασετίνες και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο στα διάφορα σημεία συλλογής, ζωγραφίζοντας ταυτόχρονα χαμόγελα σε χίλιοι παιδικά. Πρέπει να έχουν το χαμόγελο και την ευτυχία ότι πάνε στο σχολείο σε μια νέα σχολική χρονιά, χωρίς να είναι διαφορετική από τους άλλους. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ευθύνη της πολιτείας φυσικά, αλλά είναι και ευθύνη και της κοινωνίας. Την προσπάθεια που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο, πέρα από τους εταιρικούς συνεργάτες, στηρίζει οικονομικά το Ίδρυμα Andrei and Julia Dashin και υποστηρίζει τεχνικά η Διεθνής Εταιρεία Μεταφορών DHL.